Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πρόσφατα η αδερφή μου η Μέρλιν μετακόμισε στο πρώτο της διαμέρισμα εδώ στην Αθήνα. Ζούσε για πάρα πολλά χρόνια στη Σκωτία, εκεί έκανε το προπτυχιακό της, το μεταπτυχιακό της και μόλις γύρισε πίσω στην Αθήνα και έπιασε την πρώτη της official δουλειά μετά τις σπουδές της, μετακόμισε και στο πρώτο της διαμέρισμα, το οποίο θα πάμε να δούμε μαζί σήμερα. Είναι ένα ιδανικό διαμέρισμα για μια 24χρονη που ζει μόνη της στην Αθήνα, έχει δικιά της δουλειά, είναι υπέροχο. Και το διαμέρισμα της μάλιστα μου έδωσε έμπνευση να κάνω αλλαγές και στο δικό μου. Βλέπετε μάλιστα εδώ έτσι τις πρώτες μικρές αλλαγές, έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Κυρίως εδώ μπροστά μου βλέπω πολλές αλλαγές, τις οποίες ανυπομονώ να σας δείξω. Πήγαμε στο IKEA, αγοράσαμε πάρα πολλά προϊόντα και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να διακοσμούμε το δικό μου διαμέρισμα. Βγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλά θα σας δείξω όλα αυτά σε άλλο βίντεο. Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να φύγουμε και να πάμε να δούμε το διαμέρισμα της Μέρλιν. Γεια! Γεια σου Μέρλιν! Πω, είναι πανέμορφο, ε! Θέλεις να μας το δείξεις, να μας κάνεις ένα house tour? Θα σας κάνω ένα house tour. Το έχω απλώς εγώ. Αρχικά ήθελα να βάλω αυτό το έπλο εδώ πέρα για να είναι εύκολο και να μην πάμε στη μέση όλα τα παλτάκια και οι τσάντες. Είναι μετά, πάρα πολύ βοηθητικό, ε! Ναι. Μετά έχουμε αυτό το έπλο εδώ πέρα που το έχω διακοσμήσει με τα κρυστάλλι της γιαγιάς. Α, είναι πάρα πολύ ωραία! Πόσο. Και αυτά είναι της γιαγιάς. Mm-hmm. Αυτό μόνο έχω αγοράσει εγώ και αυτή φέρω τη Σκωτία μπορεί να αλλάξω το καπέλι. Το είχε στο σπίτι σου στη Σκωτία. Ναι. Εδώ πέρα έχω κάποια χαρτιά και κλειδιά κτλ. Και εδώ πέρα έχω βάλει τα παπούτσια μου. Που λέει πολύ μερικά τη στιγμή. Αυτό εδώ είναι ο πιο μεγάλο επίση τη Ιγυρία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Πού τον είχε στο σαλόνι? Τον είχε στην τραπεζαρία. Εκεί ένα δωμάτιο θα σα δείξω μετά. Θα το δούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα στο μπάνιο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα απλό μπάνιο. Εδώ πέρα βάζω τα περιποιήσεις για το πρόσωπο και τα λοιπά και αρώματα. Και εδώ πέρα είναι το make-up που άμα θέλεις από αυτές μπορείς να το οργανώσεις. Αυτό σκεφτόμουν, θα έρθω να στο οργανώσω. Το πινέλο. Α, έχεις σκεφτεί και στα άλλα κραγιόν. Κάποιες από τις παλέτες και άλλες ζαχαρώνα που τις έχω βάλει πέρα. Παλέτες και εδώ πέρα είναι το μολύβια. Και εδώ πέρα που πάλι θα είναι το οργανώσει, έχω τα αρώματα μου, αυτό το αγαπημένο μου, το YSL το Libre. Και αριστερά σου αρέσει τα μαλλιά για τριχόπτωση, που ήταν μήνα τριχόπτωση, αλλά πια το χρησιμοποιώ γιατί το χρειάζομαι, έχω ήδη σταματήσει τριχόπτωση. Αυτά είναι για το πρόσωπο. Πολύ χαίρομαι για σένα. Εδώ έχω ένα έξτρα σαπούνι που δεν το χρειάζομαι στο μπάνιο, που το έχω παίρνει με το σκό μου, ενόπνευμα κτλ. Κτλ. Και μάσκες. Αυτό είναι από τα πιο ωραία πράγματα που υπάρχουν. Είναι η κινέζικη μάσκα που ουσιαστικά δεν είναι υγρή, είναι σαν ζεστή πετσέτα. Την ανοίγει, τη πα. Και ζεσταίνει το πρόσωπό σου και είναι χαλαρωτική. Oh, wow! Από πού την αγόρασες? Από το Wish. Μου είχαν φέρει. Άντε! Μου είχαν φέρει η φίλη μου από την Κίνα όταν σπουδάζαμε μαζί τις μάσκες. Και μάσαν πάρα πολύ και μπήκα τις βρήκα και ξαναγόρασα. Δεν υπάρχουν σαν να δώσω ποτέ. Και εδώ πέρα έχω βάλει για τους ξένους όταν έρχονται φρέσκες πετσέτες. Πάνω εδώ πέρα έχω βάλει τα πράγματα για τα μαλλιά, πιστολάκι και. Πιστολάκι και αυτό είναι σίδερο και η πιστολάκι. Να σου πω, αυτό από πού το αγόρασες? Θέλω κι εγώ τέτοιο. Χρειάζομαι κι εγώ. Το έδωσαν στη δουλειά μαζί με κάτι δώρο προϊόντα. Α, οκ. Εγώ δεν ξέρω. Θα βρω σίγουρα IKEA, Jumbo. Εδώ πέρα δεν έχω ιδέα τι έχω. Θέλω λίγο θησαυρό σου, κάτσε να πει. Οκ. Έχω συλλογιστεί κάποια photo center και μετά κάποια μέρα που απλά δεν τα έχω οργανώσει ακόμα που γιατί τους χρειάζομαι ακόμα. Θα έρθω να στα φτιάξω όλα. Α, εδώ πέρα είναι τα δωρεά της δουλειάς. Γενικώς όλα αυτά μας τα δίνουν δωρεά στη δουλειά. Το είχα κρατήσει, είναι ένα κουτί κεραστάς. Αλλά δεν το έχω ανοίξει ακόμα γιατί βασικά δεν μου αρέσει να το κρατάω. Και εδώ πέρα είναι ό,τι έχω μαζέψει από τη δουλειά και δεν έχω φορέσει. Θησαυρός πάλι. Αυτό τι είναι? Κοίτα. Το κάνεις έτσι. Έχουμε βγάλει τώρα μια καινούργια σειρά που είναι για το τριχωτό. Το χρειάζομαι κι εγώ αυτό ή όχι? Ναι, το μασάζ είναι καλό για να πηγαίνει η αίμα στο τριχωτό και να είναι υγιές. Βοηθάει στην ανάπτυξη της τρίχας μας. Εδώ έχω βάλει αυτά που έχω ανοίξει. Εντάξει, μερικά τα έχω αγοράσει κιόλας. Ας πούμε αυτό. Το έχω αγοράσει στη δουλειά και πραγματικά είναι άρωμα λάδι. Α, μπράβο. Παίζει να το είχα δείξει σε βίντεο μου. Δεν θυμάμαι. Είναι τα πιο ωραία που έχω. Μυρίζει όντως υπέροχα. Μυρίζει υπέροχα και κρατάει κιόλας. Και κάτω τώρα έχω για τα νύχια, έχω κάποιες κρέμες και το κοσμητικό μου. Έχω εδώ πέρα τα κοτσιδάκια μου, τις βούρτσες μου. Από εδώ βασικά είναι το νεσέρ μου που έχω το καθημερινό. Μπορεί να έχω εκεί πέρα όλα τέλειο οργανωμένα, αλλά δεν μπορώ να θαυτώ με την έχω το νεσέρ. Από χρόνια τώρα το έχω αυτό. Το ξέρω, ναι, σε συνδέω με το νεσέρ σου. Πολύ ωραία. Και εδώ το ντου σου, η μπανιέρα σου, οκ. Πάμε μέσα. Τώρα έχω κάνει ένα έτσι romantic
φωτισμό. Θες να αρχίσουμε από την κουζίνα? Ναι. Έχεις και ωραίο. Α, ο κρυφός φωτισμός που μου έλεγες, ναι, είναι εδώ. Ναι, είναι πολύ ωραίος. Μου έχουν βάλει πίσω αυτό το ράφι που βοηθάει υπερβολικά πολύ, γιατί βάζω εδώ πέρα τα καρκεύματά μου. Εδώ πέρα έχω κάψουλες για το καφέ. Εδώ πέρα δεν έχω γεμίσει κάτι ακόμα. Εδώ πέρα είναι το καθημερινό μου starter pack. Βάζεις, φτιάχνεις pancakes με μερέντα? Όχι, πρέπει να το πιάνω λίγο το βράδυ, απλά τρώω που τελειώσει μερέντα. Και βάζεις και τρούφα από πάνω ή απλά όχι, υπάρχει τρούφα? Όχι, τρούφα είναι για το γιαούρτι φράουλα. Τρώω γιαούρτι φράουλα με τρούφα. Oh. Ενδιαφέρον. Ερώτηση, αυτό είναι της γιαγιάς? Ναι. Και αυτές οι δύο μηχανές είναι γιαγιάς. Α, και οι δύο. Ναι, και κάθε φορά πίνω, κάθε πρωί πίνω καφέ με τη vintage της μηχανής της γιαγιάς και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα που βάζω τα τρόφιμα, πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή. Και είναι ανάλογα το τι χρειάζομαι. Εδώ πέρα, ας πούμε, έχω τον καφέ, το μέλι, το τσάι, το τσάι, τη σοκολάτα. Αυτή είναι ωραία, είναι με peanut butter, μου την έφερε ένας φίλος μου από την Αγγλία. Οπότε, κάθε τι ανάγκη υπάρχει ένα κουτί. Εδώ πέρα είναι για baking πιο πολύ, εδώ πέρα είναι σάλτσες και πουρές, και εδώ πέρα είναι ρύζι και μακαρόνια. Εδώ πέρα είναι βιταμίνες μου, ένα τσάι, Red Bull και ποτήρια άμα έχω παρέα και χρειάζομαι παραπάνω. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι rice cooker. Φτιάχνεις μόνο ρύζι, να φτιάχνεις κάτι άλλο? Όχι, μπορείς να φτιάξεις και άλλα πράγματα σε αυτό το... Είναι από αυτό που βάζεις από πάνω και κάτι λαχανικά? Ναι, ναι, είναι και μπορείς να τα φτιάξεις σε ατμό. Είναι rice cooker από κάτω και από πάνω είναι steamer. Δεν μπορείς να προσθέσεις ένα extra εξάρτημα και να έχει και steamer. Ενδιαφέρον. Και εδώ είναι τα πιάτα μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ στο χρώμα και ταιριάζει και τέλειο με την πόλη. Αυτό θα έλεγα. Ταιριάζει απόλυτα χρωματικά. Ναι. Όλα δηλαδή, και η κουζίνα και το σαλόνι. Ακόμα και το βραστήρα μου με το μίξερ για το baking. Ακόμα και τα προϊόντα σου, ναι. Γαλάζιο. Και αυτό για το baking. Τώρα εδώ πέρα πρέπει πάλι να το οργανώσω λίγο, γιατί από τη βιασύνη μου καθημερινά είναι λόγω της δουλειάς. Λογικό, λογικό. Μα είναι πάρα πολύ καθαρά και συγχειρισμένα εδώ μεταξύ. Να το κρατάω, απλά ξέρεις αυτό το μεταξύ μας, ναι. Τα ντουλάπια να είναι. Αυτό βέβαια, είναι για σένα κυρίως, ναι. Κάτρες, που πάλι πρέπει, τώρα αυτά είναι πλημμένα που πρέπει να τα βάλω. Εδώ πέρα, όπως όλα τα σκορπιά εδώ είναι το... Πάντα, ναι. Που έχουμε σκόρπια όλα αυτά. Εδώ πέρα το έχω κάνει δικιά μου τέτοια που έχω τις καθαρές πετσέτες για την κουζίνα. Το μου τελειώνει αυτό το χαρτί. Και κάποια πράγματα, σακουλάκι και τα λοιπά για... Ασημόχαρτα. Μάλιστα. Επίσης εδώ πέρα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω τις πετσέτες, μου έχουν βάλει εδώ πέρα. Ναι, είναι βοηθητικό, είναι πολύ βοηθητικό. Και μου πήρε η μαμά μια χρυσιατική πουδιά. Το ψυγείο που έχω στο δικό μου τη στιγμή, δεν έχω πάει σούπερ μάρκετ. Έχει μόνο γάλα μέσα. Θα έρθω να στο οργανώσω και θα στο κάνω τέλειο έτσι Pinterest vibes. Κοιτάμε, πολύ aesthetic. Αν πας στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πω. Εντάξει. Θα κάνω σαν να πει το ψυγείο. Οκ. Μα σκεφτόμουν να το κάνω στο σπίτι της μαμάς που έχει και πολλά προϊόντα. Αλλά... Πήγαινε, έχει πάρει το προϊόντα που θέλει. Ναι, εντάξει. Α, ισχύει να το κάνω από την αρχή και θα βγει ακόμα καλύτερο. Εντάξει. Συμφωνούμε. Να σου πω κάτι, ταιριάζεις απόλυτα σε αυτό το σπίτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι που σε βλέπω. Φαίνεται, αλλά είναι πολύ ωραία. Από πού είναι, πέρα από την πλάκα? Σκωτία. Όχι, ήταν πριν 3-4 χρόνια από τον Τζακίρ Μαλά, νομίζω. Α, ναι. Που ήταν στη μόδα αυτό να βγει έξω. Ναι, το θυμάμαι. Μπράβο. Πάλι καλά, δεν είχα βγει έξω. Τότε είχα ένα γόρι που μου λέει ότι άμα και σε τι άκρη θα σου πω. Είναι τη μέση σου τη παντόφλη και μου κάνω συνέχεια τη παντόφλη. Αυτή είναι αγαπημένη μου γωνιά. Αυτό το βάζω μου το είχε δώσει η prime manager μου όταν είχα κάνει εγχείρηση με τα λέσματα. Αχ, και τα έχω κρατήσει και είναι τα αγαπημένη μου βάζω. Το βάζω τη ελιά και αυτά τα φέρω από τη σκωτία πάλι. Έφερε πράγματα από τη σκωτία. Και αυτό που σου πήραμε από το τζάμπο. Έχω πάρει και τρία τέλεια. Και έχω βάλει και τα φωτάκια τώρα. Έχω κι άλλο να σου φέρω εδώ μεταξύ κεράκια αν θέλεις. Α, και τα έχεις βάλει, sorry, φωτάκια. Και τα έχεις βάλει και στον καναπέ σου, πολύ όμορφα, γύρω-γύρω. Και εκεί πάνω έχω βάλει ένα ράφι που έχει κάτι κεράκια και τους βούντες. Και η ζωγραφία που ζωγράφησα εγώ. Και αυτές εδώ έχεις ζωγραφίσει. Ναι. Πολύ πιο παλιά όμως, Η Καμίλα Πάρδαλ είναι την 1η-2η Ιανουαρίου που το έκανα πριν ένα χρόνο. Και αυτό ήταν στο Λύκειο. Αυτό ήταν αυτήν την χρόνια. Και από εδώ. Για εδώ... πολλά χρώματα για το σαλόνι, μπλε και γκρι. Και να τους πάρει λίγο με το καφέ το οξύγενο. Για δείξε μας αυτό το βιβλίο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτά μου το πήρε η κολλητή μου από τη Γαλλία που είχε πάει. Τι λένε οι κολλητές μας? Όποιος φοβάται να ρωτήσει θα μείνει για πάντα πεινασμένος. Α, αυτό είναι ωραίο. Α. Κάντε για την ιστορία. Ωραίο. Αυτό είναι τέλειο. Εδώ δίπλα τη λέει Never date a man with dirty shoes. Πω, αυτό και ανισχύει. Αυτό και ανισχύει. Εσύ κάτι μου έλεγες για τα παπούτσια, εγώ νομίζω. Πιστεύω ότι λένε πάρα πολύ το χαρακτήρα σου. Είναι από το πρώτο πράγμα που τα κοιτάω.
Αυτό με ενδιαφέρει από το φάρμακο του Θεού. Απλά καταλαβαίνω ναι. χαρακτήρα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το βιβλίο και είναι πολύ ωραία ιδέα για δώρο Χριστουγέννων, ναι, γενεθλίων, ναι, γενικότερα. Αυτό με μακαρόνς. Με μακαρόνς, πώς το λένε. Και τώρα έχω αυτό το βιβλίο που θέλω να διαβάσω, μας το έδωσε η δουλειά. Αλεξάνδρα, που σκέφτεται, οπότε θα είναι best seller. Αυτό, δεν έχω πολλά βιβλία γιατί τώρα με τα κόμψα και δεν έχω φέρει τα βιβλία. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Βασικά, πρώτα απ' όλα, πες μου από πού πήρες αυτά τα δύο φυτά και τις γλάστρες. Το πίσω είναι από τη Σκωτία και το μπροστά πάλι από τη Σκωτία η γλάστρα, αλλά έχω βάλει τον γκί. Έχω κι εγώ γκί, το έβαλα στο τζάκι μου. Θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα μου διακοσμήσεις λίγο περισσότερο το σπίτι μου γιατί νιώθω πως. Κάτι λείπει, θέλω να γίνει λίγο πιο cozy και εγώ θα έρθω να στο οργανώσω. Εντάξει, γιατί νομίζω εκεί είμαστε, εκεί είναι τα στοιχεία μας. Η λάμπα αυτή που την αγαπάω, αυτό το φέρα πάλι από τη Σκωτία, απλά αγόρασα το καπέλο που το πάρει και το βάλα πρόσφατα και μου αρέσει πάρα πολύ. Και η καρέκλα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Με το μαξιλάρι. Αυτή η κουρτίνα πρέπει να την βάλω. Εντάξει, θα τη βάλεις, οκ, okay, δεν πειράζει. Και ταιριάζουν ναι, πάλι τέλεια χρωματικά. Και αυτά από το τζάμπο που στα φέραμε τώρα πρόσφατα και το δεντράκι. Α, και έβαλες και candy canes. Αυτά που μου βάλεις εσύ. Α, εγώ στα έδωσα, να ισχύει. Ναι. Τέλειο. Αυτό είναι το σαλόνι μου. Και από εδώ, Άγιος Βασίλης. Α, εδώ πέρα δουλεύεις. Ναι. Α, τέλεια. Όταν δεν είμαι στο γραφείο, είμαι εκεί. Από home, ναι, από το σπίτι μερικές μέρες. Μάλιστα, πάμε και μέσα. Πάμε και μέσα. Και αυτό είναι το δωμάτιό μου. Επέλεξα να το κάνω ροζ γιατί. Περίμενε. Όταν μπαίνω, βλέπω αυτή τη φωτογραφία που είσαι εσύ. Με έχει ζωγραφίσει η Μαριάννα. Όχι για μένα, με έχει ζωγραφίσει η Μαριάννα και μετά την έκανε στο Bridge. Ήταν η συγκάτοικό σου στη Σκωτία. Πόσα χρόνια, Ήμουν 2 χρόνια. Τρως chicken nuggets. Ναι, ήταν πολύ ζωγραφισμένο. Είχα παραγγείλει να βγει μόλι από την πανιά και ολικά έτσι ενεντημένη και πλέον ζωγράφισε. Πολύ όμορφη. Τι και να και έτσι βέβαια. Και εδώ πάνω έχω δύο πράγματα αυτά που έχω ζωγραφίσει εγώ πάλι. Το ένα το έχεις κεντήσει. Ναι, αυτό είναι και έντοιμα. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι κομμένο, δεν θα το καταλάβει. Αυτό το βάψαμε εμείς πάλι. Η ίδια ιστορία με το προηγούμενο έπιπλο υπήρχε και απλά το αναπαλαιώσαμε. Αυτή είναι αγαπημένη μου ζωγραφία της Εμέλειας. Την είχε ζωγραφίσει μικρή. Και το σκεπτικό πίσω από αυτό ήταν ότι αυτή είναι η γάτα μας η Νόρα. Και εδώ πέρα έχει το ρολόι γιατί είναι η ώρα Νόρα. Την ώρα. Την αγαπάω πάρα πολύ στην αδερφή. Πόσο χρόνο πρέπει να ήταν, 7-8. Ναι, ήταν εδώ πέρα. Πολύ μικρή, ναι. Και εδώ έχεις βάλει μερικά διακοσμητικά. Και εδώ πέρα είναι μια καρέκλα. Αυτό που αγαπάω πάρα πολύ μου είχε. Ωραία γωνία. Στην γενέθλιά μου φέτος. Και σκέφτηκα να το κρονίζω άντε γιατί τώρα μεγαλώνει η μέλη και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα πάρουμε τέτοια. Ισχύει. Και το κρεβάτι σου. Και βέβαια όλα τα χριστουγεννιάτικα κουτάκια. Και έχεις δίπλα και. Τίποτα, ένα κεράκι. Ένα κεράκι, ναι. Όχι, το ανάβω. Και τον Winnie the Pooh εννοείται. Νομίζω ξέρεις κάτι. Όλες οι κοπέλες σχεδόν. Μπορεί και αγόρια, δεν ξέρω. Έχουμε ένα αρκουδάκι. Εγώ έχω ένα γορίλα. Ξέρεις τι μου αρέσει στο σπίτι σου που έχεις έτσι μικρές γωνίες. Δηλαδή έχεις αυτό. Δεν ξέρω, είναι πολύ cozy όλο. Ναι, αυτό είναι που μου αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι. Απλά θέλω ένα κόζο. Και θέλω ένα αυτό που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, το δωμάτιο μου θέλω να το κάνω ροζ. Δεν μπορώ. Σου λέω ότι ταιριάζει απόλυτα. Ναι, είναι ροζ, ισχύει. Αλλά ταιριάζει απόλυτα χρωματικά. Ναι. Δεν κάνει clash με τα άλλα χρώματα. Ναι, και μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ τα γκρι χρώματα και τα σκούρα τα μπλε. Ενώ η μέλη μου τη ρωτήσει είναι και πολύ το μπες. Και θα κάνω ποτέ τέτοιο σαλόνι. Οπότε ήθελα industrial και έτσι. Και απλά να φτιάξω τι ωραίε γωνίε κόζο. Η κάθε μία μας είμαστε διαφορετικές, ούτε εγώ θα είχα ποτέ τέτοιο σπίτι, αλλά το αγαπώ όμως. Thank you που μας ξενάγησες στο σπίτι σου. Καλοφέρε το καλορίζικο. Με το δεξί. Να το ζήσεις καλά, με το δεξί. Τώρα το τελείωσα. Έχω μετακομίσει από το καλοκαίρι και σιγά σιγά βάζω πράγματα. Ναι. Είμαι και μόνη μου, οπότε όποτε μπορώ προσθέτω. Και είναι ανικό, είναι αυτό το στυλ. Είναι... Πολύ χαιρόμαστε για σένα. Ναι, όχι, σου ταιριάζει απόλυτα. Σου λέω είναι τέλειο σπίτι για μία κοπέλα 24 χρονών. Ναι. Πανέμορφο. Οκ, okay, thank you. Ευχαριστώ. Bye. Κάντε like αν σας άρεσε το διαμέρισμα της Μέριλιν και πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν θα θέλετε να δείτε ένα βίντεο όπου διακοσμούμε το σπίτι μου μαζί. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!